πρωτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου και αφού μόλις έχουν ανοίξει τα σχολεία βρισκόμαστε έξω από το 12ο Δημοτικό Νέα όπου κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Σαρδιανού Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Μύρνης θα παρακολουθήσουμε τις μαμάδες συν στους δρόμους να οριοθετούν διαβάσεις ένα, μια πρωτοβουλία η οποία βοηθάει όχι μόνο τις μαμάδες αλλά και οποιουσδήποτε άλλους συνανθρώπους μας περνούν το δρόμο με καρότσια ή έχουν κάποια αναπηρία. Κύριε Σαδιανέ, ως πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Μύρνης, με ποιο σκεπτικό προσκαλέσατε αυτή την πρωτοβουλία της Μαμάδες Πλάς στο δρόμο ώστε να ξαναζωγραφίσουν τις διαβάσεις. Καλημέρα σας. Ε, καταρχάς, η κατάληψη των πεζοδρομίων και των διαβάσεων από παρκαρισμένα αυτοκίνητα ε, αποτελεί κατά τη γνώμη μου μία από τις πιο σοβαρές αιτίες ραγδαίας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ε, τα τροχαία ατυχήματα με παράσταση πεζού είναι πλέον ένα... Καθημερινό φαινόμενο, το οποίο απαντάται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Ε, με αυτό το λόγο, στην προσπάθεια να επεδόσουμε μια νέα νοοτροπία οδική ασφάλειας, καλέσαμε εδώ αυτό το γκρουπ τη Μαμάδας στον Δρόμο ε, να χρωματίσουν τις διαβάσεις, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι η διάβαση για την ασφάλεια του παιδιού, να μάθουν τα παιδιά να περνάνε ε, μέσα από τις διαβάσεις Βέβαια με αυτό μας έχει αλλάξει λίγο τον αρχικό σχεδιασμό γιατί είχαμε σκοπό να το κάνουμε έτσι κάτι σαν γιορτή αλλά λόγω του με την έξαρση του κορονοϊού έχουμε περιορίσει πολύ τόσο τη συμμετοχή των παιδιών και των δημοτών γενικότερα αλλά κινούμαστε πάντα σε αυτό το δρόμο να εμπεδώσουμε έτσι μια νέα νοοτροπία οδικής ασφάλειας. Προϋποθέτει χρόνο και υπομονή. Εκτός από την πρόσκλησή σας σε αυτή την πρωτοβουλία, ως σχολική επιτροπή παρέχετε κάποια υλικά σε αυτή την πρωτοβουλία. Τα χρώματα τα βάζει η ομάδα μέσα από χορηγίες που έχει εξασφαλίσει. Εμείς παρέχουμε τα πινέλα, τα δοχεία στα οποία θα αναδευτούν τα χρώματα, αυτά τα, τα υλικά που χρειάζονται για να, για να βάψουν. Η Ήλια είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας Μαμάδες ΣΥΝ. Στους δρόμους, στον δρόμο, στον δρόμο <laughs> λοιπόν, σε έναν δρόμο αλλά με αποτέλεσμα στους περισσότερους δρόμους που μπορούμε να τους βρούμε. Ηλία, καλημέρα. καλημέρα. Ε, αυτή η πρωτοβουλία, λίγα λόγια το πώς άρχισε. Άρχισε κατά λάθο. Δεν σκοπεύαμε να βγούμε στον δρόμο. Αλλά όταν παίρνει ένα καρότσι και διαπιστώνεις ότι δεν χωράει στο πεζοδρομίο, βγαίνει στον δρόμο. Και όταν διαπιστώσαμε ότι αυτό ήταν μια κοινή εμπειρία αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πριν αποκτήσουμε το καρότσι με το παιδί, δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε αντιληφθεί. Περνάγαμε τα πεζοδρόμια όπω όλο ο κόσμο. Μετά όμω καταλάβαμε ότι αυτό το πρόβλημα έχει αντίκτυπο σε όλου μα. Και είπαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι θα δούμε να κάνετε σήμερα, έξω από το 12ο Δημοτικό Νέα Μύρνη. Θα φτιάξουμε τι διαβάσει και θα τι φτιάξουμε κεφάτε. Θα τι βάλουμε χρώμα, θα του βάλουμε σχέδια. Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά κίνητρο να περνάνε τη διάβαση. Δηλαδή να ξέρουν ότι δεν περνάμε από όποτε Δίποτε, αλλά περνάμε από τη διάβαση γιατί αυτό ο χώρο είναι πιο ασφαλή για μα. Και επίση, κάνοντα τη χρωματιστή, θέλουμε να κινήσουμε την προσοχή του οδηγού. Οops, εδώ πρέπει να σταματήσω, να κοιτάξω, έρχεται κανένα παιδί, και μετά να περάσω. Γιατί το παιδί εδώ έχει προτεραιότητα. Και το κάνουμε αυτό για τα παιδιά. Αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι ότι δεν είναι μία απλή διαγράμμιση, αλλά μία πρακτική και χαρούμενη διαγράμμιση. Το κόστος των χρωμάτων, ποιο σα το καλύπτει. Είμαστε ευγνώμονε για την τεχνική εταιρεία Περίαλο, η οποία μα δίνει απίθανα χρώματα ε, τα οποία έχουν, ε, ε, είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι άλλο εκτό από το κλασικό άσπρο και το κλασικό κίτρινο. Και η Περίαλο όχι μόνο μα βρήκε αυτά τα χρώματα, αλλά και μα τα δίνει έτσι, για τα παιδιά. Θα ήθελα να την είναι... ευχαριστήσω πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εκτό από τα χρώματα, ποιε άλλε χορηγίε λαμβάνετε ώστε να ολοκληρώσετε το έργο σα, Τον κόπο μα, τίποτα άλλο. Έχετε λάβει και από το Δήμο Νεασμύρνης πινέλα και κάποια έξτρα υλικά. Σωστά. Ο Δήμος Νεασμύρνης και ο Δήμος πάμε, μας βάζει τα αναλώσιμα υλικά. Δηλαδή τις μάσκες που θα φορέσουν τα παιδιά, τα γάντια και τα πινέλα που θα χρησιμοποιήσουμε. Πίστευες ποτέ ότι ο Darth Vader θα κατέβει στο 12ο Δημοτικό Νέα Ε, Ναι, είναι αλήθεια. Βρισκόμαστε μαζί με τον Σύλλογο uh, Star Wars Hellenic Academy οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή την πρωτοβουλία με ποιο τρόπο. Ουσιαστικά, εμάς είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίο συμμετέχει σε κάθε είδου φιλανθρωπικέ εκδηλώσει και αντίστοιχα κινήματα πούμε, τα οποία υπάρχουν. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα να βοηθήσουμε και στις στα διάφορα πράγματα. Αλλά αργότερα θα είμαστε κεντρημένοι από ήρωε του Star Wars. Εκτός δηλαδή από την αμφίεση θα κάνετε και κάποιο θεατρικό με πολεμικές τέχνες, φωτόσπαθα και τέτοια. Ε, αυτή τη στιγμή ε, στην παρούσα φάση επειδή έχουμε και μικρά παιδιά γύρω γύρω θα έχουμε μία απλά μία εμφάνιση, ένα μικρό performance το οποίο θα φοράμε τις στολές μας και θα βγάζουμε φωτογραφίες μαζί με τα παιδιά. Ε, τώρα αργότερα ενδεχομένω, αν υπάρξουν καλές περιπτώσεις μπορεί και να κάνουμε κάποιο, κάποια χορογραφία όπως το λέμε εμείς και έτσι και τα παιδάκια εκτός από τις ξαναβαμμένες χαρούμενα διαβάσεις θα μπορούν να απολαύσουν και ένα σοου από εσάς ευχάριστο. Ναι βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε ουσιαστικά, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στα παιδιά και να υποστηρίξουμε και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με όσο πιο πολύ μπορούμε και ουσιαστικά αυτό είναι ο συλλογός μας, να βοηθάμε εκεί πέρα που μας ζητάνε. Και επειδή μας ζήτησε τη βοήθειά μας η Ήλια, ήμασταν πολύ χαρούμενοι να έρθουμε και να βοηθήσουμε.